Να αλλάζουμε θέμα με αφορμή τώρα την Παγκόσμια ημέρα αγάπης, 14 Δεκεμβρίου. Εθελοντές του Δραστήριου Συλλόγου του Ορίζοντα πραγματοποίησαν κάποιες συμβολικές επισκέψεις και μοίρασαν κάποια συμβολικά δώρα. Πάμε να συνομιλήσουμε με την κυρία Ρούλα Δρακάκη, είναι κοινωνική λειτουργός του Συλλόγου Ορίζοντα, στην οποία θέλω να καλησπερίσω. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από εμάς. Χρόνια πολλά σε όλους και για την χθεσινή ημέρα, την Παγκόσμια ημέρα αγάπης, αλλά και για τις γιορτές που έρχονται. Μία Παγκόσμια ημέρα βέβαια πιο επίκαιρη από ποτέ, με τα μηνύματα να είναι ηχηρά, να είναι πολλαπλά, σε πολλές κατευθύνσεις, κάτι το οποίο επιβεβαιώνετε κι εσείς μέσα από την πρωτοβουλία σας. Να επισκεφτείτε ποιους χώρους, για πείτε μας. Ακριβώς, είναι άκρος συμβολική για το σύλλογό μας, ο οποίος πέρα από την προώθηση του εθελοντισμού δεν θα σε φυσικά να μην ασχολείται με θέματα αγάπης και αλληλεγγύης. Οπότε χθες με αφορμή αυτή την ημέρα επισκεφτήκαμε τη στέγη κοριτσιού του Αγίου Νεκταρίου, όπου φιλοξενούνται 15 κορίτσια αυτή την περίοδο, τα οποία είναι από παραβατικές οικογένειες και έχουν απομακρυνθεί από το οικογενειακό περιβάλλον και φιλοξενούνται εκεί στο χώρο του Αγίου Νεκταρίου. Ναι. Όπως επίσης επισκεφτήκαμε και την κοινωνική υπηρεσία της σύμπραξης φορέων Χανίων, οι οποίοι ασχολούνται με τους αστέγους, με μετανάστες, πρόσφυγες κτλ. Και θεωρήσαμε ότι μία μικρή συμβολή του Συλλόγου μας, πέρα από την καθιερωμένη δράση μας, το έργο μας, τη στήριξη στους καρκινοπαθείς και στις οικογένειές τους, είναι να είμαστε δίπλα και σε άλλους ανθρώπους που έχουν επίσης σοβαρά και σημαντικά προβλήματα, είτε υγείας είτε κοινωνικά, και χρειάζονται τη συμπαράσταση όλων μας. Η επαφή με αυτούς τους ανθρώπους τέτοιες μέρες βέβαια, αλλά και σε αιτήσια βάση, τι συναισθήματα γεννά? Νομίζω ότι όταν ερχόμαστε σε επαφή με τέτοιους ανθρώπους ή με το προσωπικό των δομών αυτών και βλέποντας τις ανάγκες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο να διαχειριστούν αυτές τις καταστάσεις, μας κάνει όλο και πιο πολύ, πώς θα το πω, να θέλουμε να βοηθήσουμε, να προσφέρουμε, να είμαστε δίπλα τους, ναι, και να είμαστε ένα μικρό κομμάτι αυτής της προσπάθειας και του έργου αυτών των φορέων. Πώς μπορεί κάποιος να βοηθήσει τις δράσεις σας, πώς μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί σας? Μπορείτε να βρείτε όλες τις δράσεις που κάνουμε αυτό τον μήνα. Είναι ένας μήνας γεμάτο εκδηλώσεις, πάντα ο Δεκέμβριος για το σύλλογό μας. Ναι. Μπορείτε να μπείτε στη σελίδα μας, είναι orizontas.gr, αλλά και στα social media του Συλλόγου, να ενημερωθείτε για κάθε δράση που διοργανώνουμε. Αλλά μπορώ και εγώ, αν θέλετε, να σας πω πολύ σύντομα τι πρόκειται να κάνουμε αυτές τις ημέρες ή τι. Βέβαια, αλλά μας πείτε, εννοείται, βέβαια. Ωραία, ωραία, τέλεια. Πριν φύγω από τις Παγκόσμιες ημέρες, να αναφέρω ότι την Δευτέρα είναι η Παγκόσμια ημέρα αλληλεγγύης. Έτσι έχουμε προγραμματίσει με τους εθελοντές μας να επισκεφτούμε το κοινωνικό παντοπολείο Κύτταρο Χαλέπας, ναι, και τα συσίτια της Πλάτζιας, ώστε να προσφέρουμε τρόφιμα στους ανθρώπους που στηρίζουν και εκείνοι με τη δική τους προσπάθεια και το δικό τους έργο. Ναι. Παράλληλα γίνονται τα δύο χριστουγεννιάτικα παζάρια του Συλλόγου μας. Το ένα είναι στην Τσουδερών 38, πίσω από το πρώτο γυμνάσιο Χανίων, και το άλλο είναι στην πλατεία Κουνουπιδιανών. Είναι δύο παζάρια με κατασκευές που έχουν ετοιμάσει οι εθελοντές μας, με προσφορές από τις τοπικές επιχειρήσεις. Ναι. Έχουμε ήδη μεγάλη ανταπόκριση συγκινητική από τους Χανιώτες, οι οποίοι κάθε χρόνο στηρίζουν τα παζάρια μας και μας δίνουν τη δύναμη να μπορέσουμε και εμείς να στηρίζουμε τις οικογένειες. Επίσης, πρόκειται να γίνει ένα μικρό event παραμονές της πρωτοχρονιάς. Δεν έχουμε ακόμα κλείσει ημερομηνία, έξω από το παζάρι μας στη Τσουδερό, με παιδική φωτογράφηση από την ZAlpha Photo Team, με διάφορα δρόμενα για παιδιά, μουσική, ζεστή σοκολάτα και λουκουμάδες, έτσι να βρεθούμε. Βέβαια, λίγο όμορφο κλίμα, στον εξωτερικό, εννοείται, χώρο. Ακριβώς. Και όλα αυτά για τα παιδιά, για να χαρούν αυτές τις μέρες των γιορτών και να αισθανθούμε λίγο πιο κοντά, γιατί ο κορονοϊός μας έχει λίγο απομακρύνει τον ένα από τον άλλο. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία και στο μπαζάρ σας και στις δράσεις σας. Και να σταθούμε και δίπλα σας. Και εμείς ευχαριστούμε που πάντα
Ακριβώς, πάντα είστε δίπλα μας και πάντα μας δίνετε τη δυνατότητα να πάμε τον ορίζοντα ακόμα πιο μακριά. Σας ευχαριστούμε. Και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Να είστε καλά, καλές γιορτές. Να είστε καλά. Λοιπόν,